Ξεκάθαρο ότι το ζήτημα τη μείωση των θυμάτων τη ασφάλτου αποτελεί προτεραιότητα στη βάση βελτίωση και τη οδηγική συμπεριφορά, εμφανίστηκε ο Μιχάλη Χρυσοχοίδη, που ανέφερε ότι στο νησί έχει αυξηθεί η βεβαίωση παραβάσεων κατά 250%. Το επόμενο βήμα είναι να πολλαπλασιάσουμε, να ενισχύσουμε τι δυνάμει τη τροχέα, έτσι ώστε η τροχέα να αποτελέσει την εμπροστοφυλακή για την προστασία τη ανθρώπινη ζωή στους δρόμους του του νησιού της Κρήτης αλλά και σε όλη τη χώρα. Παρά την πρόοδο για την οποία μίλησε ο Υπουργό, εν στα τα στοιχεία για τα θύματα τη ασφάλτου στο νησί και δι στο ΒΟΑΚ μαρτυρούν αύξηση φέτο. Με τον Υπουργό που βρίσκεται στην Κρήτη να διευκρινίζει στη διάρκεια σύσκεψη που είχε με τα στελέχη τη αστυνομία στο νησί τη λήψη σταθερών και όχι αποσπασματικών μέτρων. Η αστυνόμευση, ιδιαίτερα το ΒΟΑΚ, θέλει σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνεται αποσπασματικά και γι' αυτό ήμουν εδώ σήμερα. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης, που με αφορμή τη νέα υπηρεσία αντιμετώπισης οργανωμένου εγκλήματος συνεχάρει την αστυνομία στην Κρήτη για τις πρόσφατες επιχειρήσεις στην Κίσαμο, είπε ότι το οργανωμένο έγκλημα και στην Κρήτη θα επιχειρηθεί να παταχθεί και πως τελέχη της νέας υπηρεσίας που θα λειτουργήσει από το φθινόπωρο θα βρίσκονται στο νησί για όσο χρειάζεται. Για τα ιδιαίτερα προβλήματα που είχε Κρήτη και αφορούν το οργανωμένο έγκλημα, η υπηρεσία η διεύθυνση αντιμετώπιση του η κεντρική εννοώ, ασφαλώ θα είναι παρούσα και εδώ όσο χρειάζεται και σε χρόνο και σε ποιότητα και σε ποσότητα, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε ε, κατά το δυνατόν οριστικά μια σειρά από προβλήματα τα οποία απασχολούν στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματο στο νησί. Ειδικά για την Κρήτη, με φόντο τι ζώκλοπε, ο ίδιο προειδέασε για αλλαγέ ακόμη και στο νομοθετικό πλαίσιο. Θα βελτιώσουμε και άλλο την νομοθεσία προκειμένου οι δράσεις της αστυνομίας και του κράτους δικαίου και του κράτους του νόμου σε συνεργασία με τους εισαγγελείς να γίνει πιο αποτελεσματική, έτσι ώστε να πατάξουμε μεταξύ των άλλων και ένα φαινόμενο το οποίο έχει μια ιδιαιτερότητα στο, εδώ στο νησί. Την ίδια ώρα ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη σε ό,τι αφορά τα αιτήματα για στελέχωση με προσωπικό των αστυνομικών υπηρεσιών στο νησί είπε ότι θα εξεταστούν μεν Πλην όμω, διευκρίνησε ότι ο αριθμό αστυνομικών είναι επαρκή. Θα συνεχίσουμε τη στήριξη και θα αυξήσουμε τη στήριξη και την ενίσχυση των ΤΑΕ στα Ανόγια και το Μηλοπόταμο, στη Μεσαρά και όπου αλλού απαιτείται. Και θα δούμε με τι τακτικέ μεταθέσει πόσο προσωπικό μπορούμε να τα φέρουμε στην Κρήτη. Αλλά η Κρήτη πραγματικά έχει έναν επαρκή αριθμό και πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται κυρίω και θα συμφωνήσω μαζί σα είναι η ανανέωση σιγά σιγά του προσωπικού, γιατί μεγαλώνει το προσωπικό και χρειάζεται ενίσχυση. Τέλο, ο κύριο Χρυσοχοΐδης ανέφερε πω τη μάχη ενάντια στην αθλητική βία η προσπάθεια μοιάζει με μαραθώνιο, φέρνει όμω ήδη σημαντικά αποτελέσματα. Ενώ για την νεανική βία ιδιαίτερο βάρο εξήγησε ότι ρίχνουν και στι συλλήψει γονέων για την παραμέληση τη εποπτεία ανηλίκων.